που είναι μια μοντέρνα μορφή εξάρτησης. Βέβαια, να αναφέρουμε εδώ ότι εμείς σαν κέντρο πρόληψης επικεντρωνόμαστε στην πρόληψη, στην πρωτογενή, σε υγιείς δηλαδή ομάδες πληθυσμού, πέρα από την επαφή με ομάδες υψηλού κινδύνου και με χρήστες, που δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Επομένως, λειτουργώντας προληπτικά, προσπαθούμε να εξαλείψουμε τους παράγοντες εκείνους, τους νοσηρούς παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επιβαρυντικά στο άτομο. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Να προλάβουμε. Ψυχολογικοί. Ας το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να προλάβουμε, γι' αυτό και έχουμε αναφερόμαστε σε διάφορες ομάδες πληθυσμού όλης της κοινότητας, ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών, κληρικών, επαγγελματιών υγείας, ομάδες στρατού, αστυνομικών, σε ομάδες φυσικά μαθητών, εφήβων και νέων και ατομικά εφήβων και ομαδικά. Το αναφέρεται το εφήβων, η προεφηβική ηλικία περίπου, που είναι η πλέον πυρεπής να ξεκινήσουν κάποια εξάρτηση. Η εφηβεία έχει διάφορα στάδια. Έτσι. Σύμφωνα με μελέτες, η μέση εφηβεία, στη μέση εφηβεία παρουσιάζονται οι περισσότερο ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές. Έτσι. Η μέση λοιπόν εφηβεία. Οι έχουν και την περιέργεια περισσότερο για να, ή για να δείξουν, ξέρω εγώ, τον ανδρισμό τους, ή ότι είναι όριμες γυναίκες οι κοπέλες, ξέρω εγώ. Συμπληρώνω, μην με παρεξηγείτε. Αλίμονο. Εμείς αναφερόμαστε ακόμα και στις πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Αναφερόμαστε ακόμα και σε ομάδες νηπιαγωγών. Μη μου πείτε. Βεβαίως, σε μικρά παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάει η πρόληψη. Ακόμα και στους μελλοντικούς γονείς. Από εκεί ξεκινάει η πρόληψη. Σωστό. Ώστε να καλλιεργηθεί ένα υγιές υπόβαθρο, ένα γερό θεμέλιο, μια ισχυρή προσωπικότητα όπου να μπορέσει να πατήσει και να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση το άτομο στη ζωή. Γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές. Όπως και νομίζω ότι θα παρεμβαίνετε και στις έγκυες ακόμα γυναίκες. Η οποία όταν είναι έγκυος και θρέφει ένα έμβριο μέσα στα σωθικά της, με το να πίνει, με να είναι εξαρτημένη και να καπνίζει και να φτώνει, είναι εις βάρος και του εμβρίου που μεγαλώνει και θα γίνει ένας αυριανός άνθρωπος, ένας πολίτης, είτε αρσενικό είτε θηλυκό. Εγώ θα ήθελα από τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Καλομύρη, να μας δώσει και κάποιες ιατρικές, γιατί είναι γνωστός ουρολόγος του νοσοκομείου Σπάρτης και έχει άμεση σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ουρολογικά γενικώς, εγώ το θέτω. Πιστεύετε ότι ένας εξαρτημένος έχει ταυτόχρονα και προβλήματα ουρολογικά? Η εμπειρία σας τι σας έχει διδάξει? Θα έλεγα, γενικά θα έλεγα όχι. Όχι. Δεν προδιαθέτει η χρήση σε ουρολογικά προβλήματα. Γενικά. Γενικά. Ναι. Όμως, δηλαδή, ένας μεγάλης ηλικίας, 50, 60, 70, ο οποίος ξεφεύγει σε θέματα αλκοόλ, δεν έχει ένα σύνδρομο, μάλλον όχι σύνδρομο, μια συνέπεια να ερεθίζεται το ουροποιητικό του σύστημα. Όχι, θα έλεγα. Αυτό που σκέφτηκα τώρα που μπορεί να έχει μια άμεση σχέση είναι η χρήση μέσω το λοιμόξιο να προκαλεί προβλήματα στο σύστημα. Α. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πιο μεγαλύτερο ποσοστό λοιμόξεων στους χρήστες. Α, ναι. Δηλαδή είναι πιο ευαίσθητα τα όργανα, ναι, τα ανθρώπινα όργανα, τα ουροποιητικά γενικότερα, όχι, δηλαδή νεφρό, ουροδόχος κύστης και όλα αυτά τα σχετικά. Αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο χορήγησης των νουσών που πολλές φορές είναι ενδοφλέβεια. Άλλο, αυτό είναι στα σκυρά πλέον. Ναι, ναι, αυτό εγώ δεν μιλάω για τα σκυρά, εγώ μιλάω για τα μαλακά. Θα το έλεγα κρασί, την πύρα, το τσίπουρο, ναι, τα διάφορα αυτά, το ουισκάκι. Ναι. Λέγεται και ακούγεται ότι το αλκοόλ προκαλεί ουρολογικά προβλήματα. Ναι. Θα έλεγα
καταρχήν και εγώ, ναι, με την έννοια της δυσλειτουργίας, όχι των ανατομικών αναμαλιών, της λειτουργίας του οργάνου κατά τη χρήση της ουσίας. Ακριβώς. Ή ώρες μετά. Ή ώρες μετά, ναι. Μάλιστα. Το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό. Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα εσείς σαν γιατρός και σαν ειδικός μάλιστα στο θέμα ερχόσαστε να συμπληρώσετε, να εξατομικεύσουμε και να συμπληρώσετε την όλη δομή και παρουσία, του κέντρου πρόληψης που αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη και το οποίο ασχολείται εκτεταμένα σε όλη τη Λακωνία. Βεβαίως. Από ό,τι ξέρω εσείς έχετε προγραμματίσει και κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Θα μας τις πείτε, κύριε Καλομύρη, εσείς ή η κυρία Μπαρβογιάννη? Θα σας πω εγώ θα πω το, και η κυρία Μπαρβογιάννη θα πει. Καταρχήν δεν κάνουμε εκδηλώσεις για τις εκδηλώσεις. Ο σκοπός μας είναι να έρθουμε σε μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, καταρχήν να μας γνωρίσει περισσότερο. Α, ένα είδος περισσότερο. Μας ξέρει γνωριμίας, μετά από 4-5 ναι. χρόνια μας ξέρει και καλά. Μάλιστα. Όμως να μας προσεγγίσει με μεγαλύτερη ευκαιρία, εμπιστοσύνη και ευκολία. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει ότι συμβαίνει, γιατί, συγγνώμη, όσο περνούν τα χρόνια, βλέπουμε ότι η προσέγγιση είναι πιο εύκολη. Μάλιστα. Από το κοινό. Έχουν ξεφύγει δηλαδή ο κόσμος, βεβαίως, κατά κάποιο τρόπο από τα ταμπού. Αλλά ότι και επί την ευκαιρία, να μην έχω επαφή, γιατί είναι ταμπού. Δεν έχει καμία αξία. Από την προσέλευση του κόσμου και από τα αιτήματα που δεχόμαστε από ομάδες, από συλλόγους. Ελάτε να μας μιλήσετε. Από όλους τους δήμους, από τις κοινότητες, ακριβώς, ναι. Ακριβώς, τα οποία έχουν αυξηθεί, φαίνεται ότι ο κόσμος έρχεται πιο άνετα πλέον σε επαφή μαζί μας, διότι βλέπει την ωφελημότητα. Και δεχόμαστε αιτήματα, είτε ατομικά, σε ατομικές συναντήσεις, είτε για ομάδες, ομαδικά ή για ομιλίες από διάφορους φορείς. Τώρα θα, μετά θα προχωρήσουμε και, στο, και στην την επεξήγηση και την ενημέρωση πώς μπορεί να κάνει κάποιος επαφή μαζί σας, βεβαίως, ούτως ώστε να, και να διαφυλάξουμε την προσωπικότητά του, αλλά ταυτόχρονα να του δώσουμε και την δυνατότητα να αποφύγει κάποιες δυσάρεστες προεκτάσεις μελλοντικές που μπορεί να έχει. Να σας φέρω παράδειγμα, ναι, επικοινωνίες με τον κόσμο. Ναι. Σκεφτείτε να πηγαίνει να επισκέπεται το προσωπικό του κέντρο, το επιστημονικό προσωπικό, το χωριό Ρηχιά. Μάλιστα. Δεν είναι σημαντικό γεγονός? Βέβαια. Και είναι δεδομένο σε, αυτό. Για να το καταλάβουμε καλύτερα. Για άλλους λόγους, ποια επιστημονική ομάδα επισκέπτεται το, είναι συχνό να επισκέπτεται το χωριό Ρηχιά? Όχι, θα λέγα. Ή τις Καριές. Δεν είναι σημαντικό για τους κατοίκους? Δεν είναι σημαντικό να κάθονται μητέρες εκεί στη σειρά και να ακούνε έναν υπεύθυνο για ένα θέμα? Επί τη ευκαιρία ακούει αυτό το θέμα, αλλά θα ακούσει και άλλα πολλά. Και μπορούν να κάνουν και ερωτήσεις. Και να κάνουν και ερωτήσεις. Για φανταστείτε. Στα χωριά μας παλιά, όταν έρχονταν κάποιος να μιλήσει. Βέβαια. Ναι. Ήταν το γεγονός. Δεν ήταν το γεγονός. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο που λέτε. Να το απλοποιήσω περισσότερο. Δεν η ρουτίνα, το καφενείο, η γειτονιά δεν αλλάζει όταν πάει κάποιος και μιλήσει στο χωριό για ένα κοινωνικό πρόβλημα? Τουλάχιστον, κατελάχιστον για την ημέρα που εγώ θα γίνει. Παίρνω το ελάχιστο. Ναι. Εγώ παίρνω το ελάχιστο. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν θα αλλάξει κάτι στο χωριό? Δεν θα ακουστεί? Τα παιδάκια αυτά που τελειώνουν το σχολείο τώρα, δηλαδή με λίγα λόγια, εμείς είμαστε ένα ειδικό σχολείο. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε, είμαστε ένα ειδικό σχολείο και επειδή οι γνώσεις αυτές δεν υπάρχουν στα σχολεία μας, στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκια, πάμε εμείς επικουρικά και μεταδίδουμε ένα σύνολο γνώσεων που αφαράν το θέμα που συζητάμε. Να αναφέρω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ναι, σε παλαιότερα προγράμματα ενημέρωσης μαθητών και του συνόλου των πολιτών, φάνηκε ότι η ενημέρωση από μόνη της είναι αναγκαία, αλλά μη επαρκής στο να μπορέσει να αλλάξει, να διαφοροποιήσει στάσεις, ικανότητες
κλπ. Επομένως, πέρα από την ενημέρωση, βασικός στόχος είναι η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση των ατόμων όταν μιλούμε για ομάδες.